Την 1η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που η Επιτροπή των Επιθεωρητών του ΟΗΕ θα μετέβαινε στον πυρηνικό σταθμό του Ζαπαρόζιε, Ουκρανοί κομμάντος επιχείρησαν αποβατική καταδρομική επιχείρηση στον πυρηνικό σταθμό με απότερο σκοπό να τον ανακαταλάβουν την ώρα που οι επιθεωρητές του ΟΗΕ θα επιθεωρούσαν τον σταθμό. Στις 6:20 το πρωί, ώρα Μόσχας, Ουκρανοί κομμάντος επιχείρησαν απόβαση με 7 πλοιάρια κοντά στο χωριό Βότζιανεϊ σε κοντινή απόσταση από τον πυρηνικό σταθμό. Σε κάθε πλοιάριο επέβαιναν 60 Ουκρανοί κομμάντος. Οι ρωσικές δυνάμεις βύθισαν 2 πλοιάρια και εξουδετέρωσαν όσους Ουκρανούς προσπάθησαν να αποβιβαστούν αποτρέποντας την επιχείρηση. Το αποτέλεσμα ήταν οι Ουκρανοί κομμάντος να καταλήξουν νεκροί, εχμάλωτοι και κάποιοι ελάχιστοι να διασκορπιστούν. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και 8 Άγγλοι αξιωματικοί, για τους οποίους γίνονται έρευνες και εξακρίβωση. Παράλληλα σε επιχείρηση του στρατού της Ρωσίας, συνέλαβαν 4 Ουκρανούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν διεισδύσει και διέμεναν στην πόλη. Οι Ουκρανοί αξιωματικοί θα δρούσαν παράλληλα με την Ουκρανική ομάδα των κομμάτων. Στις οικίες τους βρέθηκε ατομικός οπλισμός, χειροβομβίδες, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και νατοϊκά αντιαρματικά. Οι Ουκρανοί κομμάτων είχαν εκπαιδευτεί στην Αγγλία, όπως και η επιχείρηση ανακατάληψης του πυρηνικού σταθμού σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από Άγγλους αξιωματικούς. Ο αντικειμενικός σκοπός των Ουκρανών ήταν να ανακαταλάβουν τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Ζαπαρόζιε την ώρα που θα βρισκόταν εκεί η ομάδα των επιθεωρητών του ΟΗΕ, ώστε να τους κρατούσαν όμηρους, εκβιάζοντας τη Ρωσία να εγκαταλείψει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού και να επανέλθει σε ουκρανικό έλεγχο. Έτσι οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να χρησιμοποιήσουν όπλα εναντίον των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού και μάλιστα με κίνδυνο τη ζωή των επιθεωρητών του ΟΗΕ. Θα αναγκάζονταν να υποχωρήσουν και σε επόμενη φάση θα έπρεπε με νέα επιχείρηση να ανακαταλάβουν την περιοχή του πυρηνικού σταθμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου προς τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΗΕ για την επιχείρηση των Ουκρανών κομμάτων στον πυρηνικό σταθμό του Ζαπαρόζιε, η απάντηση του εκπρόσωπου του ΟΗΕ ήταν ότι είμαστε χαρούμενοι που η Ρωσική Ομοσπονδία έκανε ό,τι έκανε για να κρατήσει τους επιθεωρητές μας ασφαλείς, δείχνοντας μια εμφανή αλλαγή στάσης προς τη Ρωσία και παίρνοντας απόσταση από την Ουκρανία. Εικάζεται ότι η επιχείρηση ήταν συντονισμένη να γίνει μαζί με τους επιθεωρητές του ΟΗΕ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανακατάληψης του πυρηνικού σταθμού του Ζαπαρόζιε, δημιουργώντας στους Ρώσους νέα προβλήματα με σκοπό τη μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση του πολέμου και μεγαλύτερη φθορά στη Ρωσία.